Υπόταση. Πότε πρέπει να δείτε το γιατρό σας? Αν ο γιατρός σας πει ότι έχετε υπόταση, αυτό σημαίνει πως η αρτηριακή πίεση είναι κάτω από 90-60, όμως δεν πρέπει απαραίτητα να ανησυχήσετε, καθώς μπορεί να μην προκαλεί κάποιο πρόβλημα. Από την άλλη, αν η αρτηριακή σας πίεση είναι μόνιμα πολύ χαμηλή και αισθάνεστε ζάλι ή ναυτία, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, που πιθανόν να θελήσει να επαναφέρει την πίεσή σας στα φυσιολογικά επίπεδα. Είναι πολύ εύκολο να μετρηθεί η πίεσή σας είτε στο σπίτι με το ειδικό πιεσόμετρο είτε στο ιατρείο. Τι συμπτώματα έχει κάποιος που έχει χαμηλή πίεση? Συνήθως επηρεάζονται πρώτα οι λειτουργίες του εγκεφάλου όταν η πίεση είναι χαμηλή. Μπορεί ο ασθενής να αισθανθεί ζάλι, ναυτία, σύγχυση, να μην έχει ενέργεια, το δέρμα του να είναι κρύο και οχρό, η όραση να γίνει θολή ή ακόμα και να αισθανθεί πόνο στο στήθος. Ποιες είναι οι αιτίες? Πολλές φορές τα αγγεία διαστέλλονται, αφήνοντας περισσότερο χώρο για το αίμα, το οποίο περνά με λιγότερη ορμή και έτσι ασκείται λιγότερη πίεση στα αγγεία. Ορισμένα φάρμακα μπορεί να έχουν αγγειοδιασταλτικές ιδιότητες, ενώ τραυματισμοί της σπονδυλικής στήλης που προκαλούν ζημιά στα νεύρα, σοβαρές λοιμώξεις, αλλεργικές αντιδράσεις και ορμονικά προβλήματα, συχνά έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Μία ακόμη αιτία μπορεί να είναι ο μειωμένος όγκος του αίματος στα αγγεία. Αυτό μπορεί να δημιουργηθεί από πολλές διαφορετικές αιτίες, όπως αναιμία, από φάρμακα και κυρίως διουρητικά φάρμακα, από αφυδάτωση και από απώλεια αίματος εξαιτίας ενός τραυματισμού για παράδειγμα. Αν η καρδιά δεν χτυπά με φυσιολογικό τρόπο και η χτύπη είναι λιγότερη, τότε και η πίεση ενδέχεται να είναι χαμηλή. Ορισμένα φάρμακα, ορμονικά προβλήματα, προβλήματα στις βαλβίδες μπορεί να δημιουργήσουν υπόταση. Άλλα προβλήματα, όπως η αδυναμία της καρδιάς να χτυπήσει δυνατά εξαιτίας ενός παλαιότερου εμφράγματος ή καρδιακής ανεπάρκειας, μπορούν να προκαλέσουν υπόταση. Πολλές φορές, όταν κάποιος κάθεται για αρκετή ώρα καθιστός και ξαφνικά σηκώνεται απότομα, μπορεί να αισθανθεί ζαλάδα ή λιποθυμικές τάσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί ο εγκέφαλος δεν έχει προλάβει ακόμη να στείλει σήμα στο υπόλοιπο σώμα, που πρέπει να προσαρμοστεί στην καινούρια θέση και το αίμα δεν προλαβαίνει να κυκλοφορήσει όπως έπρεπε. Συνήθως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, απλώς χρειάζεται να σηκώνεστε λίγο πιο αργά, ώστε να συνηθίσει το σώμα τη νέα του θέση. Αν στέκεστε για πολλές ώρες όρθιοι, μπορεί το αίμα να αρχίσει να μαζεύεται στα πόδια και να αισθανθείτε ζαλάδα ή ακόμη και να λιποθυμήσετε. Θα πρέπει όσοι υποφέρουν από υπόταση να αποφεύγουν να στέκονται όρθιοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Όσοι είναι αναγκασμένοι εξαιτίας της εργασίας τους ή για άλλους λόγους να μένουν όρθιοι για μεγάλο διάστημα, θα πρέπει να κάνουν συχνά διαλύματα, στα οποία θα κάθονται για λίγα λεπτά και στη συνέχεια θα σηκώνονται ξανά. Το ίδιο πρέπει να κάνουν αν νιώσουν αδυναμία ή ζάλι την ώρα που είναι όρθιοι. Τέλος, για να δούμε τη διάγνωση και τη θεραπεία. Αν ο γιατρός σας κρίνει ότι είναι απαραίτητο να σας ζητήσει να κάνετε κάποια τεστ, όπως ηλεκτροκαρδιογράφημα, χόλτερ πίεσης και υπέρηχο καρδιάς, ή να σας συνταγογραφήσει φάρμακα. Αν η υπόταση δημιουργείται εξαιτίας κάποιων φαρμάκων που λαμβάνει ο ασθενής, ο γιατρός ενδεχομένως να του πει να σταματήσει ή να τα αντικαταστήσει με άλλα που δεν δημιουργούν αυτό το πρόβλημα. Συνήθως πάντως, η υπόταση δεν χρειάζεται κάποια θεραπεία και δεν είναι ανησυχητική. Όμως ο ασθενής θα πρέπει πάντα να επισκέπτεται τον γιατρό του, που θα κρίνει κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας αφήσετε το σχόλιο σας.